Χθες έγινε ένα μονοθεματικό συμβούλιο, δημοτικό συμβούλιο, με θέμα τις απαντήσεις που έπρεπε να δοθούν προς το ναυταθλητικό κόσμο του νησιού και γενικά προς όλους τους δημότες. Ξεκάθαρες πλέον απαντήσεις, χωρίς επικοινωνιακά τρίκ, χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εμείς από τις 20 του Τετάρτου είχαμε κάνει επιστολή τόσο στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μας, όσο και στο νομικό πρόσωπο, προκειμένου να είναι ξεκάθαρες οι απαντήσεις για το πότε ακριβώς θα λειτουργήσουν οι δύο κολυμβητικές δεξαμενές και εάν υπάρχει προγραμματισμός για την λειτουργία με θέρμανση της εξωτερικής πισίνας του καταδυτηρίου. Με πρωτοβουλία της Συμμαχίας Αξιών έγινε και μονοθεματικό συμβούλιο, που σε αυτό απαντήθηκαν τα ερωτήματα που περίμεναν τα ναυταθλητικά σωματεία, αλλά και οι χρήστες του κολυμβητηρίου και οι γονείς των παιδιών που πηγαίνουν στις ακαδημίες. Τόσο καιρό ο Δήμαρχος κοροϊδεύε όλο αυτόν τον κόσμο, τους έλεγε ότι καταβάλει τιτάνιες προσπάθειες ώστε να λειτουργήσει το κολυμβητήριο στις 15 Μαΐου. Αυτό που φάνηκε τελικά χθες είναι ότι για το καταδυτήριο δεν υπάρχει καμία περίπτωση να λειτουργήσει, ούτως ώστε να βοηθήσει έστω στοιχειωδώς στις προπονήσεις των σωματείων, τα οποία υποφέρουν, δίνουν τους κρισιμότερους αγώνες της ιστορίας τους εκτός έδρας, χωρίς προπονήσεις. Μάλιστα, χθες το ένα σωματείο από τα δύο έχασε ένα κρίσιμο αγώνα και σήμερα, νομίζω αύριο, ακολουθεί άλλος ένας κρισιμότερος. Απαντήθηκε λοιπόν το κύριο ερώτημα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει το καταδυτήριο σε βάθος χρόνου τουλάχιστον ενός έτους. Και επίσης η πισίνα, η κλειστή, το κλειστό κολυμβητήριο θα λειτουργήσει καλώς εχόντο των πραγμάτων, αν όλα πάνε κατευχήν, από το Σεπτέμβριο και μετά. Τώρα, στο αποφασιστικό κομμάτι, αποφασίστηκε να αποζημιωθούν τα σωματεία για τις μετακινήσεις που κάνουν, γιατί πραγματικά είναι ένα τεράστιο κόστος για τα σωματεία. Κάθε μετακίνηση κοστίζει περίπου από 3 έως 5.000. Υπάρχει περίπτωση για το ένα από τα δύο σωματεία να δώσει περίπου 10 αγώνες εκτός Αττικής, που σημαίνει ότι θα είναι διπλές οι μετακινήσεις, με κόστος αναμετακίνηση περίπου 10.000 ευρώ. Αποφασίστηκε λοιπόν να δοθεί ακριβές χρονοδιάγραμμα, να ξέρει ο κόσμος επιτέλους τι θα λειτουργήσει, πότε θα λειτουργήσει και με τι τρόπο θα λειτουργήσει, και αυτό που αποφασίστηκε, όπως είπαμε και πριν, είναι η ενίσχυση των σωματείων, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα τα οποία δημιουργήθηκαν λόγω της κακής διαχείρισης του χρόνου για την εκτέλεση του έργου, από αμέλεια καθαρή και από αδιαφορία, που τελικά οδήγησε στο κλείσιμο του κολυμβητηρίου. Αυτό που φάνηκε τελικά είναι ότι η Δημοτική Αρχή δυστυχώς είναι πρώτη στα πανηγύρια και όταν έρθει η ώρα της λογοδοσίας, όταν έρθει η ώρα της ευθύνης και της εξήγησης προς τους δημότες των ενεργειών της, απλά απέχει από τα Δημοτικά Συμβούλια, κρύβεται, δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη για τις τεράστιες ευθύνες της. Κύριε Καβασίλη, πώς θα διασφαλιστεί η εφαρμογή αυτή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με δεδομένο ότι απουσίαζε η Δημοτική Αρχή από τη συνεδρίαση? Ο Δήμαρχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Χθες είπαμε ότι είναι πλέον ώρα να απευθυνθούμε εκεί που πρέπει, ούτως ώστε ο Δήμαρχος να εφαρμόζει αυτή την υποχρέωσή του. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα προχωρήσει η προσπάθεια των αντιπολιτεύσεων για να υποχρεωθεί ο Δήμαρχος να εφαρμόζει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με ό,τι σημαίνει αυτό. Θα προσφύγει σε οποιοδήποτε όργανο είναι αρμόδιο να επιβάλλει στο Δήμαρχο την εφαρμογή του. Έχουν εκφράσει άποψη οικονομικές υπηρεσίες για την πρόταση που κατάθεσατε χθες? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που διαφάνηκε χθες μέσα από τη συζήτηση είναι ότι με μία μικρή οικονομία στις
σπατάλες που κάνει καθημερινά ο Δήμος, στις αναθέσεις που κάνει στους δικούς του ανθρώπους, στις αχρίαστες προσλήψεις, και με δεδομένο ότι έχουν έρθει αρκετά χρήματα στο Δήμο, νομίζω ότι υπάρχει και ο τρόπος και τα χρήματα τα ίδια να μπορέσουν να οδηγηθούν τελικά στο σκοπό τους, που είναι η ενίσχυση των σωματείων, τα οποία πραγματικά αιμορραγούν για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το δύσκολο έργο που έχουν, να παραμείνουν στις κατηγορίες τους. Κύριε Καραβασίλη, είπε και χθες ο Δήμαρχος για ποιο λόγο οι αντιπολίτευσες ζήτησαν ενημέρωση και να μην οδηγηθούν σε Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί δεν το κάνατε ίσως αυτό νωρίτερα, για να έχουμε και νωρίτερα και αυτό το πλάνο που αποφασίστηκε χθες? Είδατε ότι αμέσως πριν σας είπα ότι στο αποφασιστικό κομμάτι αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποζημιωθούν, να ενισχυθούν τα σωματεία. Αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει με μία ενημέρωση, και άλλωστε στην ενημέρωση μέσα δεν θα μπορούσε να πληροφορηθεί ο απλός δημότης, ο χρήστης ο απλός του κολυβητηρίου, οι γονείς που πάνε τα παιδιά τους στις ακαδημίες, τα ίδια τα σωματεία, οι διοικήσεις τους, δεν θα μπορούσαν να πληροφορηθούν ότι για όλες τις λεπτομέρειες οι οποίες οδήγησαν στο κλείσιμο του κολυβητηρίου, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται όλοι και να διακινδυνεύει η μεγάλη ιστορία και των δύο συλλόγων που συμμετέχουν στα εθνικά πρωταθλήματα.